Ήρθε η ώρα του απολογισμού. Η Τουρκία πάτησε το κουμπί. Οι φωλιέ των τρομοκρατών χτυπήθηκαν με την αεροπορική επιχείρηση Γαμψό Ξύφο είναι ο πομπόδι τίτλο άρθρου τουρκικού Μέσου Μαζική Ενημέρωση, το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα για την πραγματοποίηση αεροπορικών επιθέσεων σε βόρειο Ιράκ και Συρία κατά στόχων βάσεων Κούρδων τρομοκρατών λόγω τη βομβιστική ενέργεια που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Επιγραμματικά το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία χτύπησε τις θέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης YPG PKK στη Βόρεια Συρία και το Ιράκ. Στον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το θέμα αναφέρθηκε ήρθε η ώρα για λογαριασμό. Οι αχροί λογοδοτούν για τις προδοτικές επιθέσεις τους. Το ίδιο τουρκικό μέσο μαζική ενημέρωση εμφάνισε εικόνε στι οποίε ο Ριτζέπτα Γκί Περντογάν διέταξε να πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιχείρηση Γαμψό Ξύφο. Σε δήλωση του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα ανέφερε σχετικά με την αεροπορική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα τα εξή με στόχο την εξουδετερώση του ΠΚΚ, KC, KYPG και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων για την εξάλληψη τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του λαού μας και των δυνάμεων ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων και για την καταστροφή της τρομοκρατίας στην πηγή της βάσει των δικαιωμάτων μας περί αυτοάμυνας που απορρέουν από το άρθρο 51 του ΟΗΕ Πραγματοποιήθηκε η αεροπορική επιχείρηση Close World στις περιοχές στα βόρεια του Ιράκ και της Συρίας οι οποίε χρησιμοποιούνται ω βάσει για επιθέσει στη χώρα μα από τρομοκράτε. Σύμφωνα με Ιρακινό Μέσο Μαζική Ενημέρωση, η Τουρκία πραγματοποίησε περισσότερε από 20 επιδρομέ σε τοποθεσίε στι Συριακέ επαρχίε Ράκα, Χαλέπι και Χασάκε, δήλωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ομάδα παρακολούθηση που εδρεύει στη Βρετανία και έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών σε όλη τη Συρία. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε την ανυποχώρητη στάση της Τουρκίας έναντι των Κούρδων του YPG, τους οποίους χαρακτηρίζει τρομοκράτες και παρακλάδι του ΠΚΚ, σε αντίθεση με Ηνωμένε Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση που το διαχωρίζουν από το ΠΚΚ και δεν το θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, στεκόμαστε ιδιαίτερα στο γεγονό ότι οι Τουρκία επικαλέστηκαν το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη και το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ Περινόμιμη αυτό αυτοάμυνα, προκειμένου να δικαιολογήσουν την αεροπορική επιχείρηση κατά των Κούρδων, δημιουργώντα παρακαταθήκη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι η Τουρκία εκτό από τι Ηνωμένε Πολιτείε κατηγορεί ανοιχτά κατά καιρού στην Ελλάδα με για υποτιθέμενη υπόθαλψη τρομοκρατών του ΠΚΚ και γκουλενιστών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.